Διάταξη που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας δίνει τη δυνατότητα πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών με τρίμηνες συμβάσεις. Η συγκεκριμένη διάταξη περιλαμβάνεται στο Πολυνομοσχέδιο για την Υγεία και κατατέθηκε στη Βουλή στις 4 Σεπτεμβρίου προκαλώντας αντιδράσεις. Εκτός από τη διάρκεια των συμβάσεων, αίσθηση προκαλούν και οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν οι εκπαιδευτικοί για να κριθούν επιλέξιμοι, καθώς όσοι δηλώσουν συμμετοχή στην ειδική προκήρυξη δεν μπορούν να ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου με βάση τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. Η κυβέρνηση αξιοποιεί όλο το αντεργατικό πλαίσιο που υπάρχει και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και χειροτερεύει τις ελαστικές σχέσεις εργασίας και στην εκπαίδευση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και από τη συζήτηση στη Βουλή. Οι αναπληρωτές πάντως αυτοί θα κληθούν για ένα τρίμηνο να καλύψουν κενά εκπαιδευτικών ή εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Πρέπει όμως να δηλώσουν ότι είναι υγιείς και δεν έχουν υποκείμενα νοσήματα. Σύμφωνα με το ΠΑΜΕ εκπαιδευτικών, οι συγκεκριμένες διατάξεις που υποτίθεται ότι έρχονται να αντιμετωπίσουν έκτακτες ανάγκες λόγω του COVID-19, ανοίγουν νέα θλιβερά και επικίνδυνα μονοπάτια στις εργασιακές σχέσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και συνολικά στη λειτουργία των δημόσιων σχολείων. Κάποιους ανθρώπους που έχουν τέτοια υποκείμενα, που έχουν νοσήματα και μπορούν να δουλέψουν, τους αποκλείει από χέρι. Οι συναδέλφισσες εγκύους, οι άνθρωποι οι οποίοι όλοι βρίσκονται στην ανεργία και περιμένουν να δουλέψουν τουλάχιστον μια κανονική σύμβαση αναπληρωτή. Εμείς θεωρούμε ότι η κυβέρνηση με σχρό τρόπο αντιμετωπίζει τους άνεργους εκπαιδευτικούς, όπως φυσικά και όλους τους υπόλοιπους άνεργους. Το ΠΑΜΕ εκπαιδευτικών ζητά την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών, ειδικά δε την περίοδο της πανδημίας. Η νέα σχολική χρονιά εκτιμάται πως ξεκινά με 20.000 κενά πανελλαδικά, αφού εκκρεμεί η δεύτερη φάση της πρόσληψης των αναπληρωτών καθηγητών. Έχουν προσληφθεί 20.000 περίπου αναπληρωτές. Πέρσι είχαν προσληφθεί 42.000. Δηλαδή, βάλτε και τις 3.500 συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών. Δηλαδή τα σχολεία ξεκινούν τη Δευτέρα από χέρι με πάρα πολύ μεγάλες λήψεις. Και το πρώτο πράγμα που ζητάμε, πέρα από τους μόνιμους διορισμούς που είναι ευκαιρία τώρα να γίνουν και με τον COVID, να γίνει άμεσα αυτή η δεύτερη φάση των προσλήψεων των αναπληρωτών για να πάνε οι συνάδελφοι στα σχολεία.